I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. Έλα την καλημέρα μου σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αν ακούτε ένα βου από πίσω, μπάς μου κάτι δουλειές κάνει, δεν ξέρω, και ακούγεται έτσι μια φασαρία. Πέμπτη σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου. Έχω ξυπνήσει με αρκετή όρεξη και κέφι, γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει ο οργανισμός μου σιγά σιγά και συνηθίζει το νέο πρόγραμμα, τη νέα καθημερινότητα. Και σήμερα έτσι έχω ξυπνήσει με πολύ χαρά και διάθεση. Βρήκα και ένα ωραίο κραγιόν καινούριο, καινούργια απόχρωση θα σας πω, πολύ ωραία, φθινοπορεινή, μιλάμε, το είδα και έλειωσα. Έχω κάνει το μαλλί πάρα πολύ μπούκλα, αλλά θα πέσει σε λίγο, γι' αυτό το έκανα έτσι πολύ. Γιατί θα έρθει η αδερφή μου να βγάλουμε κάποια ρούχα από τα χειμερινά που πήρε, τα οποία είναι όνειρο, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία πουκαμισάκια, φορεματάκια, κάτι ωραία τζιν, παλτουδάκια, τα οποία μέσα έχουν γούνα και απ' έξω γούνα, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα έχουν προλάβει να ανεβούν όλα αυτά μέχρι το Σάββατο που θα δείτε εσείς αυτό το βίντεο. Αλλά okay, αν έχει ανέβει κάτι θα σας τα γράψω. Δεν ξέρω, θα σας πω, γιατί θα το συνεχίσω αυτό το vlog και αύριο, να ξέρετε. Γιατί έχω να πάω κάπου πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να σας πάρω μαζί μου έτσι να δούμε μαζί την εμπειρία, να το ζήσουμε μαζί. Άρα να ξέρετε από τώρα ότι θα πάει σε δεύτερη μέρα. Αυτό είδα το βίντεο. Πριν λίγες ημέρες μου ήρθε ένα πακέτο από Maybelline με κάποια καινούργια lip liners και κραγιόν, υγρά κραγιόν. Και πραγματικά κράτησα ένα υγρό κραγιόν και ένα lip liner. Ξέρετε ότι εγώ τα αγαπώ τα lip liners, γιατί βάζω σε όλα τα, σε όλο το, στα χείλη μου. Δεν το χρησιμοποιώ για να κάνω το περίγραμμα. Το χρησιμοποιώ σαν κανονικό κραγιόν, γιατί είναι σταθερά και μου αρέσει. Έχω μικρά χείλη και μόνο αυτά κάθονται καλά πάνω μου. Και λέω σήμερα που το δοκιμάζω και δείτε, εδώ στο φως, τι ωραίο φθινοπορεινό χρώμα είναι αυτό, τρελάθηκα. Θα σας γράψω κάπου εδώ πάνω ποια απόχρωση είναι, να το δείτε, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε, με ρωτάτε γενικότερα γι' αυτά. Πάρα πολύ ωραίο και ενθουσιάστηκα και χάρηκα που βρήκα έτσι κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό που με έχετε συνηθίσει και βλέπετε συνέχεια να φοράω. Και φαίνεται και πάρα πολύ σταθερό και δεν το νιώθω καθόλου βαρύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Θα σας αφήσω να κάτσω λίγο να πάρω το χρόνο μου μέχρι να έρθει η αδερφή μου, γιατί με περιμένει δύσκολη. Το επόμενο 2 ώρο θα είναι δύσκολο, είναι η αλήθεια. Και δεν είναι και όλα τα ρούχα αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα βγάλουμε και όλα σήμερα, νομίζω δεν θα προλάβουμε, θα πρέπει να πάει και από εβδομάδα η δουλειά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, κάτι ωραίες φόρμες, με λεωπάρ λεπτομέρειες, πολύ ωραία, αν καταφέρω θα σας δείξω μερικά από αυτά, ανάλογα πώς θα πάει, γιατί πρέπει να τελειώσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Αυτά. Γεια! Γεια! Τραβάω vlog. Πάλι. Πάμε στο πρώτο φόρεμα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δείτε τι ωραίο, το έχω βάλει και με μποτούλες ψηλές. Ταιριάζει τέλεια και είναι και πάρα πολύ ωραίο και με σνικεράκι, να ξέρετε. Ωραιότατο μεζονούλα στη μέση, το οποίο ανοίγει. Και έχει εδώ τα σχετικά του, τα κουμπάκια του, το γιακαδάκι του, τα αυτά του. Και βγαίνει και σε ένα μπλε, δεν θα σας δείχνω και τα χρώματα. Τώρα θα σας δείχνω εγώ τα σχεδιάκια και εσείς μπορείτε να μπείτε να δείτε. Το αγαπημένο μου είναι αυτό, παιδιά. Δείτε τι ωραίο φόρεμα. Και μου αρέσει, κάνει εδώ πέρα έχει κουμπάκια, κλείνει μέχρι το λαιμό. Εντάξει, αν θες αυτό, μπορείς να το έχεις και ανοιχτό. Αλλά έχει υπέροχο χρώμα. Πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Πολύ ωραία φθινοπορεινή και χειμερινή. Έχει και λάστιχο εδώ, έχει και ένα σκηνάκι που μπορείς έτσι να το δέσεις. Το μάκρος είναι τόσο όσο, ωραίο και με μποτούλες. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό το θέλω. Το θέλω. Το θέλω πολύ αυτό. Λοιπόν, και φορμούλα. Αυτή βγαίνει σε μαύρο και μπέζ. Εγώ έχω βάλει τώρα το navy. Και δείτε τι ωραία λεπτομέρεια εδώ η ρίγα. Και έχει και στο παντελόνι. Πάρα πολύ ωραία. Με τα σνικεράκια. Δείτε τι ωραία που είναι. Το πρώτο που καμισάκι. Έχω και. Α, έχω και τον Αλέξανδρο εδώ πίσω. Σοφία, θες να βγεις στο YouTube.
Έτσι όπως είμαι. Εντάξει, όχι. Okay. Έχει έρθει η Σοφία, είναι η κόρη του Νάζου. Περνάω εγώ εδώ το μοντέλο, κοιτάζει να δει. Αυτό το θέλω, αυτό δεν το θέλω, αυτό δεν το θέλω. Το δεύτερο που καμισάκι, δείτε τι ωραίο που είναι. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αποχρώσεις. Είναι πολύ σημαντικές αυτά τα καφέ πράσινα τώρα φέτος. Πολύ πολύ ωραίο. Το επόμενο που καμισάκι, ωραίο, μου θυμίζει βασιλική οικογένεια, τα πετσαρία, έτσι ωραία. Πολύ μου αρέσει. Πολύ ωραίο είναι. Και περλίτσα, μαύρο, απλό, με περλίτσα εδώ στο γιακαδάκι. Πολύ ωραίο. Και λεοπάρ, δείτε και αυτό, τι ωραίο που είναι. Είναι και πολύ της μόδας το λεοπάρ και φέτος. Πάλι τουδάκι, πολύ ωραίο. Έχει και στη μέση το αυτό, έχει τα κουμπάκια του και έχει και πίσω. Κοιτάξτε τι ωραίο. Και σε μαύρο νομίζω. Σε μαύρο ή σε μπλε. Σε μαύρο, σε μαύρο. Εντάξει, νομίζω ξέρετε τι έχω πάθει εγώ τώρα που είδα αυτό εδώ. Είναι ζακετούλα με χρυσά κουμπάκια, ξέρετε πόσο τα αγαπώ. Και κάνει έτσι λίγο μαλλιαρούλι και έχει και εδώ τα κουμπάκια του τα χρυσά. Τους έχω δυναμή εγώ σε αυτά εδώ. Και δείτε και με τζινάκι πόσο ωραίο είναι. Και μη φασμάτων παντελόνι θα είναι πολύ ωραίο. Βγάζουμε και τα πλεκτά, αλλά δεν σας τα δείχνω όλα για να μην σας κουράσω. Αλλά αυτό ήθελα να σας το δείξω. Το οποίο βγαίνει σε 3-4 χρώματα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το αγαπημένο μου με το κοριτσάκι. Ήταν πολύ ωραίο. Πείτε μου που σας φάνηκαν λίγο τα ρούχα. Οκ, αγάπη μου. Τελειώσαμε τη φωτογράφηση, παιδιά. Στην αρχή είπαμε να μην βγάζαμε τα πιο χειμερινά που έχει πάρει. Να τα βγάζαμε από εβδομάδα για να μην πέσουν όλα μαζί, αλλά επειδή τελειώσαμε νωρίς, είπαμε να βγάλουμε και αυτά. Μετά, εντάξει, είχα αρχίσει προς το τέλος τους 2-3 τελευταίους κώδικους, είχα αρχίσει να κλατάρω και δεν την πάλευα ιδιαίτερα. Αλλά τελειώσαμε πάνω στην ώρα, δηλαδή τελειώσαμε 12.30, την ώρα που εγώ έπρεπε να φύγω σιγά σιγά να πάω να πάρω τον μικρό από το σχολείο. Και τελικά πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να πω. Και οι φωτογραφίες βγήκαν καλές και όλα μια χαρά. Γύρισε και ο Αλέξανδρος από το σχολείο, ο οποίος είχε όρεξη να φάει τόστ για μεσημέρι. Δεν ξέρω γιατί, ενώ έχουμε φαγητά στο ψυγείο από χθες πάρα πολλά. Αλλά δεν ήθελε. Και να σας πω και την αλήθεια, μπήκα και εγώ στη φάση τώρα, επειδή είδα εδώ την καρτέλα με τα αυγά που πήραμε το Σάββατο από τη Λαϊκή και είναι ωραία και φρέσκα, να φτιάξω μια αυγά μάτια, όχι μελέτα. Πήγα να πω μελέτα, αλλά δεν την τρώω. Ετοιμαζόμαστε για κολυμβητήριο. Λοιπόν, τι παίρνουμε στο κολυμβητήριο, γιατί κάποιοι με ρωτήσατε. Παίρνουμε νερό για τον Αλέξανδρο για μας εδώ, το μπουρνουζάκι του, το μαγιό το οποίο θα το φορέσουμε από το σπίτι. Έχουμε μέσα ένα πακέτο μωρομάντιλα, ένα σνακ για τον Αλέξανδρο, γιατί μόλις βγαίνει την πισίνα έχει μια πείνα. Δεν κρατιέται. Και παίρνουμε μαζί μια λαξιά ρούχα. Τώρα θα του βάλω αυτά που φοράει το πρωί στο σχολείο. Και τα παπούτσια του άμα πηγαίνουμε μετά κάπου, διαφορετικά τα κροξάκια. Και κάπου εδώ μέσα έχει, να τα, γυαλάκια και σκουφάκι. Αυτά παίρνουμε μαζί, δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο, δεν κάνουμε μπάνιο εκεί. Κάνουμε σπίτι, απλά το αλλάζουμε ρούχα, μετά θα παίρνουμε και μπουφάν και σκουφάκια που θα χειμωνιάσει, θα θέλει. Α, και μια ζακετούλα θα του πάρω τώρα. Πάω να ντυθώ κι εγώ. Και φύγαμε για κολύμπι. Κρίμα που δεν μπορώ να σας τραβήξω βίντεο, αλλά δεν επιτρέπεται. Αλλά θα ήταν ωραίο έτσι να δείτε. Είναι πολύ ωραίες συγκαταστάσεις. Έχουν ωραίες. Πίστευα ότι είναι έτσι λίγο πιο απλά τα πράγματα, αλλά όχι. Το έχουν ωραίο περιποιημένο, καθαρό. Ήρθε η ώρα που περίμενα όλη την ημέρα. Έχω βάλει εδώ στο μπάνιο το χαμηλό μου το φωτισμό. Έχω ανάψει τα κεράκια μου, τα θέρα έλαιά μου. Έχω βάλει και τη μουσικούλα μου και είμαι έτοιμη για μπανάκι. Σας έχω πει ότι όταν μπορώ, αυτό είναι το μπάνιο μου. Δηλαδή προσπαθώ να έχω και τη μουσική μου και τα εθέρα έλαιά μου για να κάνω το μπάνιο όσο πιο ωραίο, να μου θυμίζει σπα. Αυτή είναι η συσκευή που έχω εγώ, τίποτε το σημαντικό, παντού μπορείτε να βρείτε. Έχω βάλει νερό, το κεράκι εννοείται, και από πάνω έχω στάξει μία σταγόνα ηλάν ηλάν και μία σταγόνα γλυκό πορτοκάλι. Μου σχομυρίζει όλο το μπάνιο. Πάνω βγάλω λέμπια. Thank you.
Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Παρασκευούλα μου. Πρέπει όμως να τη φτιάξω την Παρασκευούλα μου. Γιατί έχει πολύ μέλλον. Έχει πάρα πολύ μέλλον αυτή η μέρα σήμερα. Αχ παιδιά, τι δύσκολη μέρα ήταν αυτή. Αρχικά, μου ζήτησε ο Αλέξανδρος για σήμερα ομελέτα. Σηκώνομαι και εγώ το πρωί, λέω να του την κάνω λίγο χαριτωμένη. Βάζω ένα τσέρκι αστέρι μέσα, δεν υπολόγισα καλά και πάνω στον ύπνο μου. Βγήκε πάρα πολύ παχιά, δεν ψινότανε με τίποτα. Πάει η πρώτη ομελέτα, δεύτερη ομελέτα του τη φτιάχνω όλα καλά. Του βγάζω τα ρούχα γιατί χθες το βράδυ ξεχάσαμε. Κοιμήθηκα πάλι από τις 9.30, οπότε ξεχάσαμε. Και του βγάζω τα ρούχα στον καναπέ, βλέπει την μπλούζα και παθαίνει εγκεφαλικό. Εγώ δεν θέλω αυτή την μπλούζα. Του λέω ωραία, πήγαινε μέσα να δει ποια μπλούζα θες, να μην τη βρίσκει. Του λέω: μπορείς να μου πεις εμένα ποια μπλούζα θέλεις. Αρχίζει να προσπαθεί να μου περιγράψει ποια μπλούζα είναι, μου είπε και λάθος κατάστημα. Οπότε εμένα με πήγε πολύ διαφορετικά. Γιατί από αλλού την πήρα με αυτή την μπλούζα που πραγματικά ήθελε και από αλλού μου λέγε εκείνος. Και να βάζει κάτι κλάματα, παιδιά, που δεν βρίσκω την μπλούζα. Ποια μπλούζα είναι, η ρημαδιασμένη μπλούζα. Πολλές τις μπλούζες τις έχω μαζί και αυτή μόνο έλειπε και ήταν σ' άλλο σιρτάρι. Και να γίνεται μάχη πρωί-πρωί για την μπλούζα. Το ηθικό δίδαγμα ποιο είναι, ότι πρέπει να μπω σε ένα πρόγραμμα επιτέλους και να πω ότι από το βράδυ θα βγάζεις μόνο σου τι ρούχα θες να βάλεις, να τα βάζεις με τα παιδιά. Δηλαδή, τι να σας πω, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω και ποια μπλούζα λέει. Την είχα την μπλούζα και μετά πολλά κατάλαβα, μετά από κάποια ώρα, αλλά με είχε αποσυντονίσει γιατί μου έλεγε από άλλο κατάστημα, από άλλο κατάστημα τελικά την είχαμε πάρει και έγινε και ένα μπέρδεμα. Και φτάσαμε στο σχολείο με την ψυχή στο στόμα κυριολεκτικά. Εν τω μεταξύ έβαλε και μια μπλούζα που δεν θέλω καθόλου να τη φοράει, γιατί είναι αυτές οι τύπου ποδοσφαιρικές που είναι εντελώς πλαστικές και δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά δεν είχα και πάρα πολλές επιλογές. Είχαμε αργήσει. Αυτά. Λοιπόν, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα. Σήμερα σας είπα ότι έχουμε να πάμε σε ένα γύρισμα, το οποίο πρέπει έτσι λίγο να γυρίσω μετά να κάνω και έναν διαλογισμό. Να χαλαρώσω, να ηρεμήσω για να μπορέσω να τα βγάλω όλα. Και τώρα πρωί-πρωί έχω να πάω ψυχολόγο και μετά να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι να φάμε, γιατί υπολόγισα ότι σήμερα θα φτιάξω μαυρομάτικα και θέλω να σας δείξω και τη συνταγή μου για τα μαυρομάτικα. Αλλά δεν θέλω να φάω μαυρομάτικα και μετά να πάω στο γύρισμα, γιατί μου κάθονται βαριά στο στομάχι και θα πρίσει το στομάχι μου και θα είμαι χάλια, δεν θα νιώθω καλά. Οπότε θα φτιάξω κάτι λίγο πιο απλό, ίσως αρακά. Δεν ξέρω, θα δω που. Και ο αρακάς και τα φασολάκια δεν με πειράζουν. Απλά θέλω να έχω κάτι που δεν με ενοχλεί. Για να είμαι άνετη το βράδυ, το απόγευμα στο γύρισμα. Και αυτά. Δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα θα σας δείξω τη συνταγή μου για τα μαυρομάτικα. Ενώ δεν τα πολύ αγαπώ τα όσπρι εγώ. Αυτά τα τρώω πάρα πολύ και με μεγάλη χαρά, αλλά μαζί με γιαούρτι. Τρελαίνομαι να τρώω τα μαυρομάτικα, έτσι είναι σαν σαλατούλα, είναι έτσι ωραίο. Δεν το λες όμως ελαφρύ, γιατί είναι, καταλάβατε. Και θα σας το δείξω από εβδομάδα, αν είναι. Θα κρατήσω τα μαυρομάτικα, θα τα φτιάξω από εβδομάδα για να τα δούμε παρέα. Και να δούμε και αυτό το ξεκαθάρισμα στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, που ποτέ δεν κατάφερα αυτή την εβδομάδα να το κάνω. Γιατί μία το ένα, μία το άλλο. Καλά κρασιά. Λοιπόν, έφτασε η ώρα μου. Πάμε να φύγουμε. Η εντελώς άσχετη πληροφορία της ημέρας, αλλά επειδή τώρα που ερχόμουν το σκεφτόμουν και κάθισα και μέτρησα τα χρόνια, παιδιά, το ζακετάκι αυτό που φοράω, αυτό εδώ, το έχω 16 χρόνια. Τώρα το Νοέμβρη μου το είχε πάρει ο γαμπρός μου, στα γενέθλιά μου, όταν είχε πρωτογνωρίσει την αδερφή μου. 16 χρόνια και έχω και άλλο ένα μπλουζάκι, άλλο ένα ζακετάκι, το οποίο θα σας δείξω. Αυτό είναι το πιο παλιό μου. Το άλλο το ζακετάκι έχει γύρω στα 15 χρόνια. Θα σας το δείξω και αυτό. Μιλάμε vintage, έτσι. Πιο vintage δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραίο και το φοράω έτσι και μέσα στο σπίτι πιο πολύ, όταν είναι να βγω για περπάτημα, τώρα που έχει δροσούλα έτσι το έβαλα, γιατί είναι για αυτή την εποχή το κατάλληλο. 16 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα, έχει μπει πλυντήρια, στεγνοτήρια. Τι ωραία, πόσο μου άρεσε που συνειδητοποίησα πόσο χρονών είναι αυτό το ζακετάκι, χωρίς λόγο τώρα. Αλλά χάρηκα. Χωρίς λόγο, ξαναλέω. Τώρα είναι 12 και 1. Ο αρακάς έχει γίνει. Το μόνο που μένει τώρα είναι να πάω να βγάλω τη βαλβίδα, να ανοίξω το καπάκι να δω αν είναι εντάξει, αν θέλει λίγο βράσιμο ακόμα για να δέσει. Και κάθομαι τώρα, παιδιά, στον υπολογιστή, στο γραφείο, να ετοιμάσω λίγο αυτό το βίντεο που εσείς είναι να δείτε αύριο, γιατί το βράδυ δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. Και με αγχώνει λίγο το γεγονός το ότι να τα προλάβω όλα, καταλάβατε, να έχει ανέβει και το βιντεάκι, να μην με πάρει νύχτα, γιατί κατά τις 9.30 πλέον ξαπλώνω και κοιμάμαι και έτσι θέλω να ανέβει το βιντεάκι αύριο.
Και ξέρετε τι σκεφτόμουν. Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να βάλω μπρος, να πάρω μία καρέκλα. Έχω βρει την καρέκλα που θέλω για... Καρέκλα... Βασικά δεν είναι καρέκλα γραφείου, γιατί σε αυτόν τον χώρο εδώ, επειδή είναι όλα μαζί, είναι σαλόνι, κουζίνα και το γραφείο μου σε ένα χώρο, δεν μπορώ να πάρω μια καρέκλα τύπου gaming, καταλάβατε. Και έτσι θα πρέπει να πάρω μια καρεκλίτσα η οποία να είναι λίγο πιο εμφανίσιμα όμορφη και να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αν κάποιος έρθει επίσκεψη και δεν έχουμε καρέκλες και θέλει να καθίσει έτσι κάπου. Έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία πολυθρόνα, η οποία είναι πολυθρόνα για κέντρο αισθητικής που κάθεσαι και σου φτιάχνουν τα νύχια και είναι πολύ ωραία, έχει και ψηλή πλάτη και μ' αρέσει γιατί έχω βρει και ένα ωραίο χρώμα, είναι νομίζω χρώμα του πουρού, κάπως έτσι, και ταιριάζει πολύ ωραία με το φυσικό χρώμα του ξύλου εδώ. Και πρέπει λίγο να αποφασίσω τώρα εάν θέλω μεροδάκια ή όχι, γιατί έχουν και τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Τα θετικά στα ροδάκια είναι ότι εδώ θα μπορώ να κάθομαι πιο σωστά και η πλάτη μου να είναι πιο ευθεία, ωραία. Με συγχωρείτε λίγο. Τι έλεγα. Έλεγα ότι τα θετικά με την καρέκλα με τα ροδάκια είναι ότι εδώ θα με βολέψει, γιατί θα μπορώ να έρχομαι κοντά και να κάθεται το σώμα μου πιο σωστά. Όμως, αν έχω μια καρέκλα με ροδάκια, δεν θα μπορώ να τη βγάλω σε έναν επισκέπτη. Δεν ξέρω σας πώς σας φαινόταν αν κάποιος σας έφερνε μια καρέκλα με ροδάκια να καθίσετε. Δεν ξέρω πόσο άνετο μπορεί να είναι να καθίσει κάποιος 2-3 ώρες σε μια επίσκεψη, ας πούμε. Όμως, αυτή η καρέκλα που έχω βρει, που βγαίνει και με ροδάκια και χωρίς ροδάκια, σου δίνει τη δυνατότητα να γυρνάει. Αλλά και πάλι φοβάμαι ότι δεν θα μπορώ να την έχω πάρα πολύ κοντά και να γυρνάω και να μπορώ να βγαίνω. Γιατί έχει και μπράτσα. Έχει... Και δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Από τη μία, σίγουρα προέχει ανάγκη μου στο γραφείο, που είμαι κάθε μέρα εδώ, περνάω αρκετές ώρες και η πλάτη μου σε αυτήν εδώ την καρέκλα τα έχει παίξει, δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να πάρω μια σωστή καρέκλα οπωσδήποτε. Δηλαδή, μέχρι τέλος Νοέμβρη πρέπει να έχω αποφασίσει. Και πολύ λέω πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, αυτό λίγο με προβληματίζει και δεν έχω πάει ακόμα να την πάρω. Αν θέλω μεροδάκια ή όχι. Γράψτε μου λίγο εσείς πώς θα σας φαινόταν αν χρειαζόταν να πάτε κάπου επίσκεψη και σας βγάζανε μια πολυθρόνα μεροδάκια. Πώς θα ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Έχω φτάσει, κάναμε και λίγο... Με βοηθήσαν το κορίτσι λίγο να το φτιάξουμε το μαλλί καλύτερα, λίγο το μακιγιάζ, πιο επαγγελματικά πράγματα. Και κάπου εδώ λογικά θα γίνει και το γύρισμα. Είναι τέλεια, κοιτάξτε και τι ωραία ροφή που έχει. Μ' αρέσουν αυτά και αυτό. Θα στήσω κάπου κάμερα στα σημεία που μπορώ για να βλέπετε. Έχει και ωραίο παράθυρο εδώ, σοκ. Εδώ θα κάτσει η Λίνα να τραβήξει, εγώ ήμουν εκεί πριν. Εκεί είναι η ιερά οδός, τι ωραία. Πολύ ωραία, παρόλο που δεν βλέπεις, βλέπεις ένα κτίριο, αλλά είναι τόσο ωραίο έτσι το τζάμι με αυτά τα σίδερα και αυτά και... Είναι πολύ τύπο New York style και μου αρέσει όλο εδώ. Τελειώσαμε! Είμαστε γρήγορα. Spoiler. Αύριο θα το δούνε, αλλά δεν λέμε πολλά. Δεν μπορούμε. Εδώ το κορίτσι, αλλά τελειώσαμε πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρετε. Νομίζω, ε. Καλή. Είμαστε γρήγορα. Ωραία. Παιδιά, κλείνω το Νοέμβρη 13 χρόνια. Γέρασε. Δεν σου φαίνεται. Κατέβηκα με το μικρό μου πόνι εδώ, το ακούτε. Βασικά κατέβηκα με τον Αλέξανδρο. Κάναμε ολόκληρη ιστορία, γιατί εδώ πέρα που ήταν το γύρισμα δεν θα βρίσκα να παρκάρω πουθενά. Και κάναμε ολόκληρη ιστορία τώρα για να καταφέρω έτσι να είμαι πιο άνετη και on time. Τελειώσαμε, πήγε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία και τελειώσαμε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή νομίζω ότι αν βάλουμε και το χρόνο που ετοιμαζόμασταν, νομίζω ότι κάναμε περίπου μια ωρίτσα. Δεν κάναμε παραπάνω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Θα δείτε το αποτέλεσμα στο TikTok σε λίγες ημέρες. Παρακαλώ. Γιατί θα βάζω βίντεο.
Και μας δώσανε και μια τσαντούλα εδώ από L'Oréal που έχει πάει. Ορίστε, αγάπη μου. Γιατί έκανε το φως, το μαμά. Ποιο? Το φως έκανε. Έτσι κάνει αυτή η κάμερα. Κάνει. Έτσι κάνει, αγάπη μου. Μέσα έχει πάρα πολλά καλούδια. Έχει το True Match. Τι ωραία. Έχει αυτό εδώ το πολύ ωραίο, το οποίο μπορείς να το αναμίξεις με το make-up. Κάτσε βρε, αγάπη μου, λίγο. Και να έχεις έτσι μια λάμψη ωραία. Έχουμε μασκούλα για τα μαλλιά. Έχουμε κρεμούλες εδώ. Σπρέι για τα μαλλιά. Έχουμε sheet μασκούλα. Τις αγαπώ, τις λατρεύω. Και 2-3 άλλα πραγματάκια. Και μου ήρθε και ένα πάρα πολύ ωραίο κουτί σήμερα με L'Oréal Paris προϊόντα. Θα σας τα δείξω μετά που θα γυρίσω σπίτι. Θα σας χαιρετήσω. Περνάει και το τρένο. Αλέξανδρα, το είδες το τρένο? Να το κοίτα. Αυτό είναι το μηχάνημα για να παίρνει ρεύμα το τρένο. Για να παίρνει ρεύμα. Α, πολλά ξέρεις εσύ ρε παιδί μου. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπίτι το καλυβάκι μου. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο εδώ και τα άλλα προϊόντα της L'Oréal που μου έχουν έρθει. Μου ήρθε ο ροζ και το eye serum από τη Revitalift τη σειρά. Μου ήρθαν από αγαπημένη Bright Reveal. Αυτά που είχαμε και σήμερα στο γύρισμα, ο ροζ και η κρέμα, πάρα πολύ ωραία προϊόντα, να ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, βέβαια το γνωρίζετε. Άλλο ένα σέρουμ ενυδάτωσης για τα μαλλιά, οπότε θα έχω δύο. Συν ένα λαδάκι, Elvive. Πρέπει να ετοιμάσω οπωσδήποτε ένα διαγωνισμό, θα σας ετοιμάσω. Έχουμε εδώ πέρα ένα setting mist που πέφτει έτσι σαν να ανελάξει, το έχω δείξει και αυτό. Μία πανόραμα μασκάρα και έχουμε και τρία εδώ κραγιονάκια. Ήχ, να, οι αποχρώσεις, να μην τα ανοίξω τώρα, για αυτή που θα τα κερδίσει να τα πάρει να είναι έτσι, όπως μου τα στείλανε. Τα βάζω εδώ για να τα βάλω και μέσα εκεί που έτσι βάζω τα πραγματάκια για να σας κάνω κανένα giveaway. Θα σας κάνω και εδώ και θέλω να κάνω και την πινιάτα τώρα μέσα στον επόμενο μήνα που σας κάνω κάθε Οκτώβρη την πινιάτα. Γεμίζω μια πινιάτα στο Instagram και τη δίνω δώρο. Αχ, σαν το νεράκι, τίποτα. Θα βγω για το καθιερωμένο μου περπατηματάκι, οπότε θέλω να πάρω τα πολλά, γιατί όταν βγαίνω για περπάτημα δεν θέλω να έχω καθόλου μακιγιάζ πάνω μου, θέλω να είναι το πρόσωπό μου καθαρό. Το βλέπετε αυτό? Έχω την εντύπωση ότι κάτι με πείραξε, παιδιά. Απλά κάτι με έχει πειράξει, έχω και από πάνω και έχω και από κάτω, και τώρα που ξεβάφτηκα φάνηκε, που έφυγε το κονσίλερ και αυτά, φάνηκε το πόσο έντονο είναι. Wow, έχω τρομάξει τώρα, δεν σας πω ψέματα. Ανέτρεξα λίγο τα προηγούμενα βιντεάκια που τράβηξα και δεν είμαι έτσι. Νομίζω ότι με πείραξε το μισελέρ αυτό νεράκι. Έχει μάλλον κάτι μέσα το οποίο εμένα μου προκαλεί αλλεργία. Πάω καλύτερα τώρα, ξέπλυνα τα μάτια μου και θα βάλω τώρα και λίγο κρέμα. Μήπως δεν χρειάζεται να παραταράξει, και γράφει ότι είναι και για πρόσωπο αλλά και για μάτια. Γιατί λέω μου, έκανα βλακεία και έβαλα κάτι, αλλά τα κοιτάζω εγώ αυτά, ειδικά για τα μάτια. Βέβαια, τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιώ και ένα κονσίλερ, το οποίο έχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά που το ακουμπάω από κάτω, νιώθω ένα τσούξιμο στα μάτια για 1-2 δευτερόλεπτα, όχι κάτι παραπάνω, αλλά νιώθω έτσι μια ενόχληση, ένα τσουξιματάκι. Και μου έκανε, πάω πολύ καλύτερα. Πριν με κοίταξα στον καθρέφτη και τρόμαξε, λέω, Παναγιά μου, τι είναι τούτο? Είχα πριστεί πάρα πολύ. Ας βάλω και λίγο κρέμα. Μπας και έτσι λίγο βοηθήσει να... Που ήδη μιλάμε καμία σχέση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι φταίει το κονσίλερ. Θα με είχε πειράξει το σύνορα το κονσίλερ. Νομίζω ότι φταίει το μισελέρ νεράκι. Λοιπόν, πάω να βάλω φόρμα και να πάω να κάνω το περπάτημά μου με τα παντάις μου. Βασικά θα το βάλω μια φορά για να δω αν πρεστώ αυτό το μισελέρ νεράκι. Τώρα δεν μπορώ να σας πω και ποιο είναι, θα μου κάνουν καμιά μήνυση. Αλλά ναι, νομίζω πως αυτό την έκανε τη δουλειά.
though I'm well away from being a perfect guy. I can have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard, we had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast all week long. We're gonna go. Είδα τώρα εδώ τα φωτάκια που με φωτίζουν από την ελιά. Έχουμε... Δεν ξέρω, θυμάστε λογικά ότι έχουμε βάλει εδώ στην ελιά κάποια φωτάκια χριστουγεννιάτικα και τα έχουμε όλο το χρόνο και θυμήθηκα ότι τσούκου τσούκου για να στολίσουμε δέντρο δεν μας έμεινε και πάρα πολύ, γιατί εγώ στολίζω αρχές Νοέμβρη όπως ξέρετε και πραγματικά τι έχει μείνει τώρα ο Σεπτέμβρης, άντε 10 μέρες και μετά 40 μέρες. 40 μέρες θα μπαίνουμε στη φάση που στολίζουμε. Το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν ξέρω. Σε 40 μέρες μπορεί να έχει αλλάξει έτσι λίγο καιρός και να το θέλουμε περισσότερο. Θέλω να στολίσω, δεν το συζητώ. Απλά έτσι μου κάνει τώρα λίγο εντύπωση που νιώθω ότι ακόμα δεν φύγαμε από το καλοκαίρι. Κάπως έτσι. Κάθισα και έφτιαξα μια ωραιότατη σαλατούλα με λίγο μαρούλι που είχε μείνει. Δεν είχε πάρα πολύ. Αλλά την ευχαριστήθηκα γιατί έβαλα μέσα και ντοματίνια, έβαλα και αγγούρι, έβαλα σουρίμι, έβαλα παξιμάδι με χαρούπι. Ξέχασα να βάλω καλαμπόκι. Περίεργο. Και εγώ το βάζω το καλαμπόκι. Αλλά την ευχαριστήθηκα. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν έτσι πολύ νόστιμη. Μου κάνει και το περπάτημα πάρα πολύ καλό. Έτσι μείωσα λίγο ρυθμούς γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ δυναμικά και λέω να το πάω σιγά 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 σιγά. Οπότε τώρα στην ουσία κάνω γρήγορο περπάτημα και απλά κάθε εβδομάδα αυξάνω λίγο, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αυξάνω λίγο το χρόνο μέχρι να νιώσω έτοιμη και να αρχίσω έτσι να κάνω και λίγο τρεξιματάκι. Αλλά είναι τέλειο, αν μπορείτε έτσι να βγαίνετε για λίγο στη γειτονιά σας να περπατάτε, νομίζω πως είναι άλλο να βγαίνεις έξω, πολύ διαφορετικό βασικά είναι, όχι νομίζω, είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό να βγαίνεις έξω παρά σε ένα γυμναστήριο και σε ένα διάδρομο. Και αυτά ήθελα να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο, σε λίγες ώρες θα ανέβει αυτό το βίντεο και εγώ ακόμα εδώ μιλάω στην κάμερα, τύπου vlog μας ένα πράγμα. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε, σας φιλώ.